Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016. Σήμερα βρέθηκα στον ομό Καρδίτσης και συγκεκριμένα στην πανέμορφη, μοναδική, μαγευτική Ρεντίνα. Νάτιν είναι το χωριό που βλέπουμε εκεί κάτω, το μεγάλο χώρι. Τη Ρεντίνα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας παρουσιάσω. Να πάρουμε πρώτα μερικά πλάνα εδώ γύρω. Εδώ βλέπουμε ένα πολεμικό αεροπλάνο, αεροσκάφος από τότε. Η Ρεντίνα είναι πολύπαθη. Έχει περάσει πάρα πολλά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όχι μόνο. Και να δούμε λίγο εδώ μαζί με το αεροσκάφος που υπάρχει ως σήμα κατά τεθέν της Ρεντίνας. Υπάρχει εδώ μνημείο του Ελευθερίου Ευαγγέλου Πλοιάρχου Πολεμικού Ναυτικού, έπεσε στο Κίναρο, στο Νότιο Κίναρο 11-12-2016. Και δίπλα ακριβώς κοντά στο αεροπλάνο που βλέπουμε, το πολεμικό αεροσκάφος, εδώ στη Ρεντίνα, Κωνσταντίνος Σωκράτης Παρούσης, ανθίπος μήναγος, ετών 26, έπεσε στις 11 πρώτου 1996 στο Μυρτό Πέλαγος. Όμως το σήμα κατά τεθέν, φίλες και φίλοι, της Ρεντίνας είναι αυτό το αεροπλάνο που βλέπουμε, για να τονιστεί ακριβώς ότι η Ρεντίνα είναι ένα πολύπαθο χωριό, πέρασε τα πάνδυνα, χύθηκε πάρα πολύ αίμα με τους πολέμους. Και λίγα λόγια πριν πάμε να το επισκεφθούμε το χωριό, γιατί θα πάμε με το αυτοκίνητό μου, φίλες και φίλοι, να το επισκεφθούμε εκεί κάτω. Λίγα λόγια για τη Ρεντίνα, το πανέμορφο αυτό, μοναδικό, υπέροχο, μεγαλοχώρι. Η Ρεντίνα, φίλες και φίλοι, αποκαλείται η βασίλισσα ή αλλιώς η αρχόντισσα των αγράφων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρα στα όρια των ομών Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Καρδίτσας, μέσα σε παρθένα δάση Δριός και Ελάτης. Ανήκει όμως στον ομό Καρδίτσας. Απέχει 56 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και 52 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι. Ο πληθυσμός της Ρεντίνας είναι 450 άτομα, όμως το καλοκαίρι φτάνουν τις 2.000 άτομα. Οι κάτοικοι εδώ ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία και τη δασοπονία, καθώς επίσης και με τον τουρισμό και τις οικοδομές. Το χωριό εδώ της Ρεντίνας έχει χιλιετή και πλέον ιστορία, φίλες και φίλοι. Και εδώ πρωτοκατοίκησαν οι λεγόμενοι δόλοπες, ένα από τα αρχαία φύλλα κατοίκων εδώ των αγράφων. Περιττό να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η θέα εδώ είναι μαγευτική, η αίσθηση μοναδική. Μέσα σε αυτά τα παρθένα δάση, σε αυτή την παρθένα φύση, η Ρεντίνα στέκεται με αξιοπρέπεια, πολύπαθη, μαρτυρική, αιματοβαμμένη και πορεύεται με την ιστορία στην αιωνιότητα. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ας πάμε να εξερευνήσουμε τη Ρεντίνα με το αυτοκίνητό μου. Yes! Μισό λεπτάκι και ξεκινάμε. Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλες και φίλοι, που αξιώθηκα να έρθω στην Ρεντίνα. Εγώ ήρθα από την Αμφιλοχία. Πέρασα τη λίμνη που σας είχα παρουσιάσει σε ένα προηγούμενο βιντεάκι μου. Τη λίμνη των Κρεμαστών, που βρίσκεται στο νομοέτωλο Καρδανίας, στο σύνορο ακριβώς που χωρίζει το νομοέτωλο Καρδανίας και το νομό Ευρυτανίας, με πρωτεύουσα το Καρπενήσι. Από εκείνο το δρόμο πέρασα. Μετά ανέβηκα βουνά, οροσιρές τη μία μετά την άλλη. Και δεν συνιστώ να έρθει κάποιος εδώ το χειμώνα αν δεν έχει εμπειρία οδηγική. Εγώ που έχω εμπειρία οδηγική, ξεκίνησα πολύ νωρίς και έφτασα τώρα που η ώρα είναι περίπου 12. Για το λόγο, φίλες και φίλοι, ότι εδώ στα βουνά, τώρα το χειμώνα, όπου είναι ήλιος, σαφώς και είναι εντάξει ο δρόμος, αλλά σε πάρα πολλά σημεία υπάρχει χιόνι, όπως ερχόμουν, συνάντησα χιόνι και παγετό και έπρεπε να χρησιμοποιήσω όλες τις οδηγικές μου δεξιότητες για να μπορέσω να φτάσω εδώ, γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να ξεφύγει, να βρεθεί στον κρεμό κλπ. Γι' αυτό, αν θέλει κανείς να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή από εκεί, απέναντι, από εκεί ήρθα εγώ, το καλοκαίρι πιστεύω είναι καλύτερα. Αλλιώς μπορείτε να ακολουθήσει μία από τις άλλες διαδρομές. Σημειωτέων ότι προς τα εδώ πίσω μας υπάρχει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το περίφημο μοναστήρι της Ρεντίνας.
Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε για να δούμε τη Ρεντίνα και στη διάρκεια της διαδρομής μας θα απολαύσουμε ένα υπέροχο disco funk soul κομμάτι, πάντρεμα συνδυασμός, όπως και το προηγούμενο στο προηγούμενο σε κάποιο προηγούμενο βιντεάκι μου, το οποίο έχει τον τίτλο Better Day και είναι καταπληκτικό κομμάτι. Πιστεύω ότι αυτό ταιριάζει εδώ, καθώς θα δούμε το χωριό, το μεγάλο χώρι Ρεντίνα. Από το συγκρότημα Gift of Love. Better Day λοιπόν. Κοιτάξτε φίλες και φίλοι, wow, είναι φανταστικά. Σε λίγο μπαίνουμε μέσα στο μεγάλο χώρι Ρεντίνα. Να το! Wow, εδώ είμαστε. Είναι καταπληκτικό. Κοιτάξτε πως είναι κτισμένο στην πλαγιά. Σκαλωτά. Ξεκινάει από εδώ και κατεβαίνουν τα σπίτια προς τα κάτω και είναι πραγματικά ένα όνειρο, φίλες και φίλοι. Απολαύστε λοιπόν χωριό Ρεντίνα με ένα υπέροχο καυτό και σεξι disco funk soul κομμάτι. Gift of love, better day. Enjoy. Κεντρική πλατεία της Ρεντίνας με το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο. Yeah! Super! Και τώρα να δούμε τη Ρεντίνα από κάτω προς τα πάνω.
Πήγαμε, let's go, boys and girls. Yeah. Super. Καταπληκτικά, φίλες και φίλοι. Δεν περιγράφεται με λόγια αυτό το μεγαλείο. Wow. Κοιτάξτε. Super. That's the way. Better day, yeah. Na, na, na. Better day, yeah. Φίλες και φίλοι, καταπληκτικά. Ρεντίνα Νομουχαρδίτσης, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, είχα την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω τη Βασίλισσα των Αγράφων, όπως ονομάζεται, ή αλλιώς Αρχόντισσα των Αγράφων, την πανέμορφη μαγευτική ξακουστή Ρεντίνα, που ανήκει στο νομό Καρδίτσης, στα νότια του νομού Καρδίτσης, στα όρια των νομών Καρδίτσης, Ευρυτανίας και Ευθυιότητας, η πατρίδα μου, η Λαμία, από τον πατέρα μου. Καθώς τη διασχίσαμε με το αυτοκίνητό μου, κοιτάξτε, wow, wow, φίλες και φίλοι, τη σούπερ θεά. Είναι καταπληκτικά, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να έρθετε και να απολαύσετε αυτό το μεγαλείο, εδώ τη Ρεντίνα. Καθώς λοιπόν διασχίσαμε τη Ρεντίνα, απολαύσαμε από το CD player του αυτοκίνητου μου ένα υπέροχο κομμάτι, το οποίο είναι Disco Funk Soul, με τον τίτλο Better Day από το συγκρότημα Gift of Love. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016. Γεια σας! Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια μου. Σιγά, kisses.